Ο Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου Νέου Κόσμου, πάντα ενεργός στην κοινωνική προσφορά, άνοιξε σήμερα, 27 Μαρτίου, τις πόρτες του στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Μια συγγένεια με τον ασθενή, αλλά είναι άτομα απρόθυμα, αλτρουιστικά, που θέλουν να διαθέσουν λίγο χρόνο και που μπορούν να δώσουν λίγα κύτταρα μέσα από το αίμα τους για να του προσφέρουν ζωή. Άμεσα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την ενίσχυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Μεγάλη και η ανταπόκριση των ενωρητών μας σε αυτό το κάλεσμα. Ανταπόκριση που δίνει ελπίδα ζωής σε πολλούς ασθενείς. Μεταξύ των εθελοντών δοτών μυελού των οστών και ιερείς του ναού μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαριάννα Βερδινογιάννη, διότι μας έδωσε τη δυνατότητα η Εκκλησία μας να προσφέρει. Το βάζουμε μέσα σε ένα φάκελο, επισυνάπτουμε και την αίτηση που έχει τον ίδιο κωδικό. Από αυτή την εξέταση θα βγει η τυποποίηση του δότη μας. Γινόμαστε από σήμερα κέντρο, ώστε από τη γύρω περιφέρεια, από το Παγκράτη, από ολόκληρο τον Νέο Κόσμο, από τη Νέα Σμύρνη, από την Καλλιθέα, να έρχονται εδώ στην Εκκλησία μας, στον Νέο Κόσμο, και να δίνουν στην Εκκλησία μας μόσχευμα μυελού των οστών, αυτό το επίχρησμα. Ήταν κάτι απλό, αλλά κάτι πολύ σημαντικό για την ενορία μας. Εθελοντής δότης μυελού των οστών και ο πρόεδρος του φιλανθρωπικού έργου της ενορίας, πατέρας Αθανάσιος Μπουζέτος. Αφιγκραστήκαμε την αγάπη του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου και πατέρα μας κυρίου Ιερονύμου για τα παιδάκια που πάσχουν από την ανίατο ασθένεια του καρκίνου. Ήταν εύκολη απόφαση γιατί είχα ακούσει, είχα ρωτήσει και γνώριζα τη διαδικασία. Δεν είχα ακούσει τη λέξη μυελό των οστών. Μου ήταν αρκετά δύσκολο, αλλά αφού ενημερώθηκα από την Εκκλησία, είπα ότι είναι τελικά πάρα πολύ εύκολο. Πατέρα Ευγένιε, πώς σας φάνηκε η συμμετοχή του κόσμου σήμερα? Στην πρωτότυπη αυτή πρωτοβουλία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με πρωτοβουλία πάντα του Μακαριωτάτου, με πρωτοπόρο τον Ναό της Αναλήψεως, το κάλεσμα είχε μεγάλη ανταπόκριση στην ενορία μας και είδαμε πολλούς νέους ανθρώπους που θέλαν να προσφέρουν αυτό το δείγμα του Σιέλου. Από σήμερα πλέον, ο Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου Νέου Κόσμου γίνεται συνεργαζόμενο κέντρο με το Σύλλογο Όραμα Ελπίδας. Όλοι όσοι θέλουν από τις γύρω περιοχές μπορούν να έρχονται στο ναό και να δίνουν δείγμα σάλιου. Σήμερα, ο Ιερός Ναός Αναλήψεως Κυρίου Νέου Κόσμου έδωσε όραμα ελπίδας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι δορίζοντας μυελό των οστών δεν δορίζουμε μόνο λίγα αιμοποιητικά κύτταρα, δορίζουμε ζωή, χαρά, ελπίδα. Γινόμαστε εθελοντές ζωής.